ονομαστικής ψηφοφορίας ψήφισαν συνολικά 298 βουλευτές. Τα έσοδα του προϋπολογισμού αποδέχτηκαν 153 βουλευτές, ενώ 145 τα καταψήφισαν. Τα έξοδα των Υπουργείων Εσωτερικών και Δυτικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποδέχτηκαν 153 βουλευτές, 145 βουλευτές τα καταψήφισαν. Τα έξοδα της Προεδρίας Δημοκρατίας αποδέχτηκαν 153 βουλευτές, ενώ 145 τα καταψήφισαν. Τα πρωτόκολλα της ψηφοφορίας θα κατακολουθούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, έγινε δεκτό κατά τον κανονισμό της Βουλής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την ψηφοφορία που διεξήχθη και την ανακοίνωση του αποτελέσματος, περαιώθηκε η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού. Παρακαλώ να εξοδοτήσω το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Δεκεμβρίου 2015, στις οποίες περιλαμβάνεται η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού. Συνεπώς, παρασχέθη η ζητητή εξοδότηση. Πριν κλείσουμε, να ευχηθούμε στους εορτάζοντες Νικόλους και Νικολέτες χρόνια πολλά και κάθε ευτυχία. Με τη συνένεση του σώματος λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα.